Πράγματι, έχει ήδη αναρτηθεί η πρόσκληση για την Επιτροπή Διαβούλευσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχει σταλεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης και την ερχόμενη Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Αποστολοπούλιο, θα γίνει η συνεδρία της Επιτροπής Διαβούλευσης με μοναδικό θέμα συζήτησης την γνωμοδότηση της Επιτροπής επί του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι ένα ακόμη βήμα, το προτελευταίο μάλλον βήμα, πριν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει το ερχόμενο χρονικό διάστημα, όπου εκεί θα πάρθει και η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι ο λόγος που η συνεδρίαση γίνεται αυτή τη χρονική στιγμή έχει να κάνει με την καθυστέρηση που υπήρξε από την πλευρά του Υπουργείου προκειμένου να έχουμε την έγκριση της ΜΠΕ, διότι η άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν και παραμένει ότι όφυλαν όλοι οι φορείς, οι συναρμόδιοι που εμπλέκονται στο θέμα της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, να έχουν φροντίσει μέχρι 31/12 του 2016 να έχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Η δική μας ευθύνη είναι από εδώ και στο εξής, μετά την Επιτροπή Διαβούλευσης, να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να έχουμε την τελική απόφαση, όπως σας είπα και πριν. Ενημερωτικά, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με το άρθρο 178 του 3852 του 2010, δηλαδή του Καλλικράτη, η Επιτροπή Διαβούλευσης, στην Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι, συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήματα και θέλουν να συμμετέχουν και βέβαια υπάρχει και μία κλήρωση πολιτών, η οποία έγινε από τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε, όπως έχει αναρτηθεί η απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης και όποιος θέλει να δει ποια είναι τα μέλη της μπορεί να το δει, έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Είναι μία ανοιχτή συνεδρίαση. Σε αυτή προσκαλούνται πέρα από τα μέλη της Επιτροπής οι επικεφαλείς των παρατάξεων, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, οι εκπρόσωποι φορέων και όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία και βεβαίως θα καταγραφούν εκεί όλες οι απόψεις. Η εισήγηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης, την οποία έχω αναλάβει εγώ να την κάνω, ήδη έχω στείλει δείγμα της εισήγησης στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως έχουμε φροντίσει να στείλουμε και τον ΠΕΣΔΑ, για να είμαστε απολύτως σωστοί, έτσι όπως μας ήρθε από τον ΦΟΣΔΑ, ώστε το κάθε μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης να έχει στα χέρια του αρκετές μέρες πριν όλο το απαραίτητο υλικό, προκειμένου να έχει μία συγκεκριμένη εικόνα. Κυρία Νικολάκου, ποια ενδεικτικά μέλη θα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή, έτσι, που θα δώσουν κάποιες. Στην Επιτροπή Διαβούλευσης, είπα ότι θα είναι όλοι οι δήμαρχοι, συγκεκριμένοι εκπρόσωποι φορέων, όπως αυτοί έχουν προκύψει με τα ίδια τους τα αιτήματα. Παραδείγματος χάρη, θα πω το σύλλογο των ΑΜΕΑ, ας πούμε, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο οποίος ζήτησε να συμμετάσχει και θα συμμετάσχει. Διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Εκπρόσωποι ιατρικών συλλόγων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν. Και βεβαίως και πολίτες, νομίζω γύρω στους 15 είναι οι πολίτες, οι οποίοι όμως προέκυψαν μέσα από κλήρωση που πρέπει να γίνει από τους καταλόγους που υπάρχουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Κυρία Νικολάκου, θέλουμε να μας πείτε λίγο τι έχει γίνει με το κομμάτι του ΠΕΣΔΑ, γιατί στο μυαλό των πολιτών έχει μείνει και αυτή η διαμάχη που υπήρχε μέσα στο ΦΟΔΣΑ, με κάποια προβλήματα που έλεγαν οι δήμαρχοι ότι άλλα γράφανε, άλλα τελικά δόθηκαν. Να κλείσουμε αυτό το κομμάτι λοιπόν, πού βρισκόμαστε, και να μας πείτε μετά από τη συγκεκριμένη επιτροπή, και αφού γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε ποιο στάδιο πλέον βρισκόμαστε για την υλοποίηση του μεγάλου έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε ολοκληρωμένη διαχείριση, γιατί ήδη βλέπουμε ότι οι Δήμοι έχουν αρχίσει ο ένας με τον άλλον να έρχονται σε αδιέξοδο. Πρόσφατη συνέντευξη του ο Δήμαρχος Γορτινίας είπε ότι βρισκόμαστε στα διέξοδα με τα σκουπίδια να αρχίζουν να γίνονται βουνά στη Γορτινία. Κοιτάξτε να δείτε, η πάγια θέση μας είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την υλοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου του ΣΔΙΤ, η οποία εάν είχε γίνει, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα σήμερα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γνωρίζετε και εσείς και οι πολίτες ότι δεν έχει καμία ευθύνη η Περιφέρεια για την καθυστέρηση. Από τη μία, γιατί τα πράγματα τα λέμε με το όνομά τους εμείς, δεν προσπαθούμε να ρίξουμε ευθύνες στη μία κυβέρνηση και να απαλλάξουμε την άλλη. Η πρώτη λοιπόν ευθύνη υπάρχει στη μεγάλη καθυστέρηση που υπήρχε για την έγκριση της ΑΕΠΟ από την προηγούμενη κυβέρνηση, που έκανε ένα χρόνο και να εγκριθεί. Και η δεύτερη υπάρχει από το ότι από τη στιγμή που επιτέλους ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία για την έγκριση του έργου και αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2015. Το Νοέμβριο του 2015 είχαμε
2 αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και 3 αποφάσεις του ΣΤΕ, με το οποίο είχε απολύτως νομιμοποιηθεί το έργο μας. Παρ' όλα αυτά, ξεκίνησε ένα σύριαλ συναντήσεων και πάλι συναντήσεων, το Υπουργείο με την εταιρεία, το Υπουργείο με τους κυρίους δημάρχους, οι συνεδριάσεις του ΦΟΣΔΑ, οι παρετήσεις των προέδρων του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, όλο αυτό που έχουμε ζήσει όλοι, το οποίο καθυστέρησε πάρα πολύ. Αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε τη ΣΜΕ, ετοιμαζόμαστε για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Θεωρούμε πια ότι δεν μπορεί κάποιος που θέλει να σταματήσει το έργο να εμπνευστεί και κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε επιλέξει να είμαστε πάρα πολύ σε αυτό το έργο σοβαροί, υπεύθυνοι, να εκφράζουμε πάντα τη μεγάλη αγωνία μας για την καθυστέρηση, γιατί η καθυστέρηση αυτού του έργου, όπως πολύ σωστά είπατε, μεγαλώνει πάρα πολύ το πρόβλημα των απορριμμάτων. Ήδη έχουμε προχωρήσει την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Ήδη, δυστυχώς, εκεί που είχαμε ΧΑΔΑ, μαθαίνουμε ότι γύρω-γύρω γίνονται καινούργια. Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Πρέπει αυτά τα πράγματα να σταματήσουν και πρέπει η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιτέλους να πάρει τη θέση της οποία, που της αρμόζει. Το πολιτικό θέμα, και θέλω να το τονίσω αυτό, και θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες με ένα απλό ερώτημα. Λέγαμε στην αρχή, υπήρξε μια πολιτική άποψη από αυτή την κυβέρνηση ότι δεν είναι σύμφωνη με τα ΣΔΙΤ. Πλέον έχει αποδειχθεί ότι είναι σύμφωνη με τα ΣΔΙΤ, γιατί υπάρχουν άλλα ΣΔΙΤ σε άλλες περιφέρειες που ξεκίνησαν πολύ μετά από εμάς, που ήδη τα έχουν προχωρήσει και τα έχουν υπογράψει. Άρα, αφού λύθηκε αυτό το θέμα και αποδέχθηκαν επιτέλους τα ΣΔΙΤ, πρέπει να καταλάβουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των απορριμμάτων είναι εναντίον των πολιτών και πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι αυτό είναι στο τελευταίο στάδιο, σας το λέω πραγματικά, πολλές φορές το έχω πει, τώρα φαίνεται ότι δεν μπορούν να εμπνευστούν κάποια άλλη καθυστέρηση. Εμείς, στο μερίδιο ευθύνης που έχουμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία ενός άλλου φορέα. Το τι γίνεται στο ΦΟΣΔΑ, το τι γίνεται εκεί και αν υπάρχουν αντιρρήσεις κτλ. Θεωρώ τους κυρίους δημάρχους υπεύθυνους και μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς στη μέση. Εμείς έχουμε έναν ΠΕΣΔΑ στα χέρια μας συγκεκριμένο, μας έχει αποσταλεί επισήμως. Επ' αυτού θα γνωμοδοτήσουμε και επί του κειμένου και επί του σχεδίου της μελέτης που έχουμε στα χέρια μας θα γνωμοδοτήσουμε. Ξέρετε ήδη, και θα το πω αυτό, ότι υπάρχουν 2 αποφάσεις γενικών γραμματέων των 2 συναρμόδιων υπουργείων, και του εσωτερικών και του περιβάλλοντος, όπου είναι σύμφωνος και εκφράζουν απόψεις σύμφωνες με τον ΠΕΣΔΑ, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα γνωμοδοτήσει λοιπόν εντελώς ελεύθερα και η Επιτροπή Διαβούλευσης. Θα ακουστούν όλες οι απόψεις, θα καταγραφούν όλες οι απόψεις. Η απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα αναρτηθεί στο διάβγεια, ώστε να την ξέρουν όλοι οι πολίτες, και μετά η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος, όλα τα στοιχεία που υπάρχουν επί του ΠΕΣΔΑ, τον ίδιο τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ μαζί με τα παραρτήματά του, δηλαδή μαζί με τις απόψεις, να ξέρετε ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου θέλουμε να πέφτει πάντα άπλετο φως. Δεν είναι μόνο ο ΠΕΣΔΑ. Ακόμα και οι απόψεις, τα παραρτήματα δηλαδή, όπου οι κύριοι δήμαρχοι, κάποιοι εξ αυτών, είχαν τοπικά σχέδια, εμείς τα επισυνάπτουμε, προκειμένου οι πολίτες και οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή να έχουν μία πλήρη γνώση.